5η 18 Ιανουαρίου. Η βραδιά των In-Business Awards. Η βραδιά των 10 των επετειακών βραβεύσεων για τους κορυφαίους της κυπριακής επιχειρηματικής κοινότητας. 10 χρόνια μετά τα πρώτα In-Business Awards, ο θεσμός συνεχίζει να αναβαθμίζεται και να βελτιώνεται, αυξάνοντας ταυτόχρονα το κύρος και την εγκυρότητά του. Θα έλεγα ότι είμαι από την αρχή του θεσμού, στα 10 χρόνια τώρα που γιορτάζουμε σήμερα. Είναι ένας εξαιρετικός θεσμός, ο οποίος στις δύσκολες ώρες που πέρασε η κυπριακή οικονομία έδωσε ένα κίνητρο στις κυπριακές επιχειρήσεις να αναδειχθούν, να προβάλλουν προϊόντα, υπηρεσίες, τη διοίκησή τους, τους διευθυντές τους. Θέλουμε να συγχαρούμε για τα 10 χρόνια του In Business και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με αυτόν τον θεσμό, διότι αναπτύσσει την επιχειρηματικότητα στην Κύπρο. 10 χρόνια In Business Awards, ένας θεσμός ο οποίος έχει θεσμοθετηθεί από την αρχή με επιτυχία, με απόλυτη επιτυχία. Απόλυτα αναγκαίος θα έλεγα για το κυπριακό επιχειρήν, γιατί το να βραβεύεσαι από αυτούς που συνεργάζεσαι και ανταγωνίζεσαι και συναγωνίζεσαι είναι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό εύχομαι κάθε επιτυχία και για τα επόμενα 10 χρόνια στο In Business. Τα In Business Awards έχει γίνει πλέον θεσμός στη χώρα μας. Είναι ένας θεσμός ο οποίος βοηθάει τις επιχειρήσεις να αναδείξουν τα προϊόντα τους και να ανελιχθούν μέσα στον χώρο και να προωθήσει τις υπηρεσίες γενικά στον επιχειρηματικό κόσμο. Εγώ καταρχήν θα ήθελα να συγχαρώ το In Business, γιατί συμπληρώνει 10 χρόνια αυτόν τον πολύ σημαντικό θεσμό. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να ανταμείβουμε αυτούς που πάνε καλά στον τομέα τους και αυτόν βεβαίως δείχνει τη σημασία αυτού του είδους στις εκδηλώσεις. Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, εκλεκτοί εκπρόσωποι του πολιτικού σκηνικού και όπως πάντοτε οι πρωταγωνιστές του επιχειρηματικού κόσμου ήταν για ακόμα μια φορά παρόντες στη φαντασμαγορική τελετή. Παρουσιάστρια της βραδιάς που διοργανώθηκε στο ξενοδοχείο Hilton Park, η γνωστή Ελληνίδα παρουσιάστρια του Α και της εκπομπής Πάμε Πακέτο, Βίκυ Χατζιβασιλείου. Είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή να είμαι απόψε εδώ σε αυτή την επετειακή βραδιά, γιατί όπως θα γνωρίζετε πολύ καλά, φέτος μαζί θα διεκπεραιώσουμε, θα γιορτάσουμε, θα ζήσουμε τα δέκατα βραβεία. Είναι τα δέκατα In Business Awards, τα βραβεία που εδώ και 10 χρόνια επικροτούν την κυπριακή επιχειρηματικότητα και είναι πλέον παραδεκτό από όλους πως έχουν μετατραπεί στον απόλυτο θεσμό επιβράβευσης του επιχειρηματικού κόσμου. Ο θεσμός των In Business Awards κλείνει 10 χρόνια και θεωρώ ότι είναι ο πιο αξιόπιστος και αξιόλογος θεσμός στον τομέα του επιχειρήν. Σε αυτά τα 10 χρόνια τα In Business Awards ανάγκασαν τις επιχειρήσεις κάθε μεγέθους να είναι και πιο προσεκτικές και να έχουν και ένα κίνητρο περισσότερο. Θα ήθελα να συγχαρώ το In Business και τους ανθρώπους του για την εξαιρετική προσπάθεια που κάνουν στο να αναδείξουν την επιχειρηματικότητα στην Κύπρο. Είναι με μεγάλη χαρά που βρισκόμαστε σήμερα στην επετειακή εκδήλωση των In Business Awards, τη 10η επετειακή εκδήλωση. Καταρχήν συγχαρητήρια για τα 10 χρόνια του θεσμού, ο οποίος έχει πλέον καθιερωθεί. Μου κάνει εντύπωση το υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού αυτού του θεσμού καταρχήν. 10 χρόνια In Business Awards νομίζω είναι ο πιο σημαντικός θεσμός που υπάρχει στην Κύπρο για να επιβραβεύει τις επιχειρήσεις και τον κόσμο στις επιχειρήσεις. Ένας θεσμός που έχει πλέον καθιερωθεί πιστεύω είναι αναπόσπαστο μέρος του business community της Κύπρου. Τα In Business Awards έχουν καθιερωθεί στο επιχειρηματικό γίγνεσθε ως ο ετήσιος θεσμός που επιβραβεύει τις εταιρείες, τις πρακτικές, τους επιχειρηματίες και τα στελέχη που ξεχώρισαν τη χρονιά που πέρασε. Σε 8 διαφορετικές κατηγορίες βράβευσης και ανάμεσα σε 40 συνολικά υποψηφιότητες παρουσιάζονται οι άριστοι μεταξύ των αρίστων του κυπριακού επιχειρήν όπως αναδείχθηκαν από τις ψήφους του κοινού και της Επιτροπής Αξιολόγησης των In Business Awards. Απονέμονται επίσης 2 τιμητικά βραβεία από την Επιτροπή Αξιολόγησης και ένα ακόμα από τη συντακτική ομάδα του περιοδικού In Business. Εύχομαι στο In Business τα 10 χρόνια να τα μεγαλώσει πολύ, να αυξηθούν πολύ και ιδίως να βραβεύει νέους ανθρώπους οι οποίοι με τις ιδέες τους και την επιχειρηματικότητα τους θα βοηθήσουν στο να πάει η Κύπρος μας μπροστά και επιχειρηματικά.
Είναι μια εκδήλωση που τιμά και βραβεύει την επιχειρηματικότητα. Οι επιχειρήσεις αποτελούν σημαντικό κομμάτι της οικονομίας και της πρόοδου αυτής της χώρας. Θεωρώ ότι ο θεσμός είναι μια πολύ καλή διοργάνωση που δεν έχει να ζηλέψει με πανευρωπαϊκές εκδηλώσεις. Ο θεσμός των In Business Awards είναι ένας ιδιαίτερα σημαντικός θεσμός, καθώς όλοι οι θεσμοί που ανταμείβουν την επιχειρηματικότητα στην Κύπρο βοηθούν και την κοινωνία μας και το νησί μας να προοδεύει και να ευημερεί. Το InBusiness είναι σταθμός, νομίζω, στα δρόμενα, επιχειρηματικά δρόμενα της Κύπρου και ελπίζω για τα επόμενα 10 χρόνια να είστε εδώ δυνατοί και να μας ενημερώνετε για τα επιχειρήν της Κύπρου. Ένας θεσμός που βραβεύει και αναγνωρίζει την πορεία πολλούς επιχειρηματίες στους πολλούς τομείς. Θεωρώ ότι είναι πιο σημαντικός θεσμός, το οποίο επιβραβεύει τις προσπάθειες των επιχειρήσεων στην Κύπρο. Ήρθα χρόνια πολλά στο In Business Awards, ο οποίος είναι ένας θεσμός σημαντικός για την οικονομία και τον επιχειρησιακό κόσμο της Κύπρου. Θεωρώ ότι μας καλύπτει και μας δίνει και μας δύναμη να συνεχίζουμε και να ξέρουμε ότι κάποιος βλέπει λίγο τις κινήσεις μας και τις προσπάθειές μας. Θεσμοί τέτοιοι σοβαροί που επιβραβεύουν τόσο τις επιχειρήσεις όσο και τους διευθυντές των επιχειρήσεων νομίζω είναι έναν οξυγόνο για να συνεχίσουν να προσφέρουν στην τοπική οικονομία. Μέσω αυτού του θεσμού θεωρώ πως αναγνωρίζεται η παραγωγική προσπάθεια των επιχειρήσεων, των ανθρώπων που κινούν την οικονομία μας. Τα 10 In Business Awards με διοργανωτή την IMH παρουσίασε το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και στήριξε η MTN με χρυσό χορηγό το Whisky Shivas, αργυρό την TFI Markets, υποστηρικτή της υπεραγορές Κλαβενίτης και χορηγό επικοινωνίας στον τηλεοπτικό σταθμό Αλφα Κύπρου. Ο ΟΠΑΠ Κύπρου ήταν χορηγός του Βραβείου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Καλωσόρισμα εκ μέρους των διοργανωτών απίφθινε ο Διευθύνων Σύμβουλος της IMH, Γιώργος Μιχαήλ, ο οποίος αναφέρθηκε εν συντομία στο θεσμό των In Business Awards και στη σημασία των 10 χρόνων πραγματοποίησης τους. Ξεκινήσαμε το περιοδικό In Business αρχικά για να δώσουμε βήμα στις κυπριακές επιχειρήσεις, να εκφράσουν τις θέσεις, να προβάλλουν τις βέλτιστες πρακτικές, αλλά και να προειδοποιούμε για επικίνδυνα φαινόμενα που έθεταν σε κίνδυνο την κυπριακή οικονομία. Έτσι, πριν 10 χρόνια, αποφασίσαμε να προχωρήσουμε στη διοργάνωση μιας διαδικασίας επιβράβευσης αυτών των επιχειρήσεων, τα In Business Awards, ενός ετήσιου θεσμού που επιβραβεύει το καλώς νοούμενο επιχειρήν. Τα In Business Awards δεν θα ήταν εφικτά χωρίς την υποστήριξη των χορηγών τους. Εκ μέρους του κύριου χορηγού, που και φέτος ήταν το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, σύντομο χαιρετισμό απίφθινε ο Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος του Συμβουλίου, Δ.Χ. Χατζικυπριανού. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή για το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου να παρουσιάζει το θεσμό ορόσημων πλέον για τη χώρα μας, τα In Business Awards. Συμμετέχουμε σε αυτή την προσπάθεια μαζί με την IMH, γιατί η αριστεία, η ποιότητα και η καινοτομία που βραβεύονται απόψε αποτελούν βασικά συστατικά όχι μόνο της στρατηγικής μας, αλλά και της κουλτούρας μας. Η βραδιά συνεχίστηκε με δείπνο και ψυχαγωγία. Με ξεχωριστές γευστικές προτάσεις από τους σεφ του Hilton Park, αλλά και μαγικά κόλπα από τον Γάλλο illusionist Patrick Bosk, ο οποίος χειροκροτήθηκε θερμά από τους 700 και πλέον προσκεκλημένους των 10 των In Business Awards. I am very happy to be here with you tonight. My name is Patrick Bosk. I'm...
Το πιο ωραίο κόλπο, βέβαια, ήταν αυτό που αφορούσε στην κλήρωση ενός iPhone 10 εκ μέρους της MTN. Από το 1 μέχρι το 500. Το 70. Και τώρα θέλω όλοι εσείς οι υπόλοιποι να κοιτάξετε κάτω από τα κόστερ σας, να μου πείτε ποιος έχει τον αριθμό 70. Πού, εκεί? Συγχαρητήρια. Να το, το iPhone, το X. Καλορίζικο. Μπράβο σας. Τυχερός. Και αμέσως μετά, η συνέχεια με αυτό που όλοι περίμεναν. Τις βραβεύσεις. In Business Awards. Για 10η συνεχή χρονιά, επιβραβεύονται επιχειρήσεις, στελέχη και καλές πρακτικές που ξεχώρισαν με το έργο τους στην επιχειρηματική σκηνή. Απονέμονται 11 βραβεία σε εταιρείες και επιχειρηματίες που με τις δράσεις τους συνέβαλαν στη βελτίωση του κυπριακού επιχειρηματικού γίγνεσθε. Σε μερικούς από τους πολλούς που συνέβαλαν ώστε η οικονομία του τόπου να ορθοποδήσει εκ νέου μέσα από τη δράση και την πρωτοβουλία του ιδιωτικού τομέα και να ξεφύγει από την ύφεση. Κυρίες και κύριοι, οι βραβεύσεις των 10ων In Business Awards 2017 αρχίζουν. Στη σκηνή, για να απονείμουν το πρώτο βραβείο της βραδιάς, ανέβηκαν ο πρόεδρος του ΣΥΠΑ, Μιχάλης Μιχαήλ, και η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Δήμητρα Καλογύρου. Οι υποψήφοι στην κατηγορία «Νέο προϊόν υπηρεσία» είναι «Αύραστο μέλι άνθεων, όρος μαχαιρά», «Μύφη, όρος μαχαιρά», «Afro Diet Delights», «Afro Diet Delights», «By the Mile», «Altius Insurance», «Combijet High Pressure Washing Robot», Δημητριάδης Group, Rappel Envelope 3D, Rappel Systems. Το βραβείο στην κατηγορία «Νέο προϊόν υπηρεσία» απέσπασε το προϊόν Combijet High Pressure Washing Robot του ομίλου Δημητριάδης και παρέλαβε ο George Casho, Business Developer Manager της εταιρείας. Thank you for the award. The award is an honor, not only for Combijet, but for the Dimitriadis Group as a whole. Ακολούθησε η κατηγορία «Βιομηχανία μεταποίηση». Για την απονομή κλήθηκαν σε σκηνή ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Γιώργος Λακοτρύπης και ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ Χριστόδουλος Αγκαστινιώτης. Οι υποψήφιες εταιρείες στην κατηγορία «Βιομηχανία μεταποίηση» είναι Αδελφή Λανίτη, Αδελφή Πέτρου, Alhambra Dairy Products, Afrostrom, Delicacy Food, Lordos United Plastics Public. Το βραβείο απονεμήθηκε στην εταιρεία Αδελφή Λανίτη. Το παρέλαβε η Ροδάνθη Χατζιπιερή, Διευθύντρια Εργοστασίων της Αδελφή Λανίτη. Θα ήθελα να σας βεβαιώσουμε ότι με ιστορία 75 χρόνια στην κοινωνική και οικονομική ζωή του τόπου μας, η Αδελφή Λανίτη μαζί με τους ανθρώπους της εργάζονται καθημερινά συστηματικά για ένα πραγματικά ελπιδοφόρο μέλλον. Αμέσως μετά, σειρά πήρε η βράβευση στην κατηγορία των υπηρεσιών που έκαναν ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Μάριος Δημητριάδης και ο CEO της TFI Markets, Λουκάς Μαραγκός. Οι υποψήφιες εταιρείες στην κατηγορία «Υπηρεσίες» είναι Όμιλος Εταιριών Ορθοδόξου, Πολυκλινική Υγεία, FML Ship Management, MSC Ship Management, Pascal Education. Το βραβείο απέσπασε η Πολυκλινική Υγεία και παρέλαβε ο Γιάννης Ιωάννου, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Είναι ιδιαίτερη μας τιμή που μας αποδίδεται αυτό το βραβείο. Είναι μια εταιρεία αρρωγός στην ιατρική, προσφέρει υπηρεσίες ιατρικής υψηλής ποιότητας. Είναι όμως και μια επιχείρηση του ιδιωτικού τομέα που με την καλή διαχείριση εδώ και 30 χρόνια έχει καταφέρει να είναι η πλέον εύρωστη οικονομικά επιχείρηση στον τομέα της ιδιωτικής ιατρικής. Σας ευχαριστώ πολύ. Τέταρτο βραβείο της βραδιάς, αυτό της κατηγορίας «Μικρομεσαία επιχείρηση». Το απένειμαν ο πρόεδρος της ΟΕΒ, Χρήστος Μιχαηλίδης, και ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Τηλεοπτικού Σταθμού Αλφα Κύπρου, Μιχάλης Ετσιπαύλου. Οι υποψήφιες εταιρείες στην κατηγορία «Μικρομεσαία επιχείρηση» είναι Καζάλε Παναγιώτης, Engino, Landes Color, Neon Energy, Student Life. Βραβευτήσα εταιρεία η Landes Color. Παραλήπτες, η Μιχάλης και Σταύρος Λάντας, διευθυντές της εταιρείας. Θα ήθελα καταρχάς
Να συγχαρώ την IMH και τα In-Business Awards για την εξαιρετική αυτή διοργάνωση. Παράλληλα, να την ευχαριστήσω τόσο για την υποψηφιότητά μας, όσο και για τη δημιουργία αυτού του θεσμού που δίνει τη δυνατότητα και σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις να προβάλλουν το έργο τους. Είναι μεγάλη τιμή για εμάς που μας απομένεται αυτό το βραβείο και ευχαριστούμε θερμά όσους μας ψήφισαν. Η βραδιά συνεχίστηκε με την επόμενη βράβευση στην κατηγορία Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Στη σκηνή κλήθηκαν για την απονομή ο Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου Μιχάλης Σοφοκλέους και ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΠΑΠ Κύπρου Δημήτρης Αλετράρης. Οι υποψήφιες εταιρείες στην κατηγορία Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα, Τράπεζα Κύπρου, British American Tobacco Cyprus, IKEA, Nielsen. Το βραβείο απέσπασε η Τράπεζα Κύπρου και παρέλαβε η Δάφνη Προδρόμου, Διευθύντρια του Τμήματος Επικοινωνίας της Τράπεζας. Να πω μόνο ότι πριν από λίγες μέρες ήμουν στο ιστορικό αρχείο της Τράπεζας, εφανερωμένη στο Πολιτιστικό Ίδρυμα, και έψαχνα κάτι και έπεσα πάνω σε μια χειρόγραφη επιστολή που είχε στείλει το Μάρτιο του 1941 ο πρόξενος της Ελλάδας τότε στη Διεύθυνση της Τράπεζας Κύπρου, για να ευχαριστήσει την τράπεζα που είχε προσφέρει 32 κυπριακές λίρες στους στρατιώτες για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σειρά πήρε το βραβείο μάνατζερ της Μνήμην Άντι Χατζικοστή. Το απένιμαν ο Υπουργός Υγείας Γιώργος Παμπορίδης και ο εκ των Διευθυντών της IMH Κωνσταντίνος Ιωάννου. Οι υποψήφοι στην κατηγορία μάνατζερ της Μνήμην Άντι Χατζικοστή είναι Γιάννης Μισιρλής, Δέσποινα Παναγιώτου Θεοδοσίου, Μελίνα Πύργου, Ριγίνος Τσάνος, Χριστόδουλος Αλφα Πρωτοπαπάς. Βραβευτής, ο Διευθυντής της Imperial Properties, Γιάννης Μισιρλής. Ένα βραβείο και ειδικά τούτον του καλύτερου μάνετζερ φωτογραφίζει ένα μόνο άτομο και τα επιτεύγματά του. Για να τα πετύχει όμως, στηρίζεται στις συντονισμένες προσπάθειες μιας ολοκλήρης ομάδας. Θα ήθελα από καρδιάς να ευχαριστήσω τους συναδέλφους μου στην Imperio και τους εξωτερικούς μας συνεργάτες που μοιράζονται μαζί μας το πάθος για τη δουλειά και το όραμα μας. Η βραδιά όμως είχε και τα απρόπτα της. Ένα ασκισμένο φόρεμα, μια ιστορία αγάπης. Άντρι! Να μου, Άντρι, με πίσω, φεστάνεις στο άπιμο! Τι κάνεις αμέσως! Να μου κάνω δαμή, μάθα είσαι δαμή και ποια δουλειά δαμή απόψε. Έλα, δα, έλα, δα. Κάστε που στάνει στο γελ. Και ένα πανέμορφο μουσικοχορευτικό σόου από την Silver Spotlight Productions και την ομάδα τους. Ένα πραγματικά φαντασμαγορικό flash mob που ενθουσίασε τους παρευρισκομένους. Σειρά είχε το 7ο βραβείο της βραδιάς. Αυτό του Best Workplace, εργοδότης προτίμησης. Το απένιμαν ο εκτελεστικός διευθυντής της MTN, Φιλίπ Φοντάλσεν, και η γενική διευθύντρια του ΣΥΠΑ, Νατάσα Πιλίδη. Οι υποψήφιες εταιρείες στην κατηγορία Best Workplace, εργοδότης προτίμησης, είναι Bernard Schulte Ship Management Cyprus, First Name Cyprus,
Interoria Chip Management, IQ Option Europe, Iron Mountain, πρώην Fileminders. Με το βραβείο τιμήθηκε η Bernard Schulte Ship Management Cyprus. Παραλήπτες, ο Arthur McWinney, Managing Director της Ναυτιλιακής Εταιρείας και η Έλενα Μανιατοπούλου Χατζηπαναγή, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού. Ladies and gentlemen, first of all, I'd like to thank In Business Awards for hosting this event. And I further would like to thank my team. Το προσωπικό μας είναι η πηγή έμπνευσής μας και η κινητήριος δύναμή μας. Στη συνέχεια των In Business Awards, ξεχωριστή θέση είχαν τα τρία τιμητικά βραβεία Κύπριος Επιχειρηματίας, Επιχειρηματίας που διαπρέπει στο εξωτερικό, Editor's Choice και Lifetime Achievement. Με το τιμητικό βραβείο Κύπριος Επαγγελματίας Επιχειρηματίας που διαπρέπει στο εξωτερικό, για το οποίο αποφάσισε η Επιτροπή Αξιολόγησης των In Business Awards, τιμήθηκε ο καθηγητής του London Business School, Κωνσταντίνος Μαρχίδης. Ο Κωνσταντίνος Μαρκίδης είναι καθηγητής στρατηγικής και επιχειρηματικότητας και κατέχει την έδρα στρατηγικής ηγεσίας Robert Vauman στο London Business School. Είναι καθηγητής στο London Business School από τον Αύγουστο του 1990. Ο καθηγητής σπούδασε στο Boston University και αργότερα στο Harvard Business School. Σήμερα υπηρετεί στα συντακτικά συμβούλια αρκετών ακαδημαϊκών εντύπων αλλά και στο διοικητικό συμβούλιο του Strategic Management Society. Υπήρξε fellow του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ του Davos μεταξύ 1999 και 2003 και την περίοδο 2012-2013. Έχει δημοσιεύσει σημαντικό αριθμό βιβλίων σε θέματα στρατηγικής και καινοτομίας, ανάμεσά τους τα best-selling All the Right Moves, A Guide to Crafting Breakthrough Strategy, Fast Second και Game-Changing Strategies, How to Create New Market Space in Established Industries by Breaking the Rules. Αυτή την περίοδο εργάζεται στο νέο του βιβλίο που θα τυπλοφορείται From Idea to Impact, How to Scale Up and Diffuse Social Innovations. Η Γενική Διευθύντρια της IMH, κυρία Δάφνη Ροδίτου Τάνκ, και ο Διευθυντής των Business Media της IMH, κύριος Αντώνης Αντωνίου, απένειμαν το δεύτερο τιμητικό βραβείο Editor's Choice. Αποδοθεί στον Υπουργό Οικονομικών της χώρας, Χάρη Γεωργιάδη. Ο Χάρης Γεωργιάδης γεννήθηκε το 1972 στη Λευκοσία. Ως Υπουργός Οικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, από τις 3 Απριλίου 2013 είχε την κύρια ευθύνη της υλοποίησης και επιτυχούς ολοκλήρωσης του προγράμματος εξυγίανσης και μεταρρύθμισης της κυπριακής οικονομίας. Εκ της θέσεώς του συμμετέχει στο Eurogroup και στο Συμβούλιο Οικονομικών Δημοσιονομικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπήρξε πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης για την περίοδο 2014-2015 και είναι μέλος του Συμβουλίου Κυβερνητών του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης. Παράλληλα, μετέχει στην ομάδα νέων ηγετών για την Ευρώπη του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ. Πριν το διορισμό του ως υπουργός, υπήρξε βουλευτής Λευκοσίας του Δημοκρατικού Συναγερμού μεταξύ 2011 και 2013. Στον Δημοκρατικό Συναγερμό διετέλεσε εκπρόσωπος τύπου, μέλος του εκτελεστικού γραφείου και πρόεδρος της Οργάνωσης Νέων Επιστημόνων. Παράλληλα, διεύθυνε οικογενειακή ξενοδοχειακή επιχείρηση. Σπούδασε διεθνείς σχέσεις και οικονομικά στο Πανεπιστήμιο του Ρέτινγκ της Βρετανίας, BAMA, και υπήρξε μεταπτυχιακός ερευνητής στο Ινστιτούτο Ευρωπαϊκών και Διεθνών Μελετών του Ιδίου Πανεπιστημίου. Είναι απόφυτος της Αγγλικής Σχολής και υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία στην Εθνική Φρουρά ως λοχίας πυροβολικού. Είναι παντρεμένος με τη σύμβουλο εκπαιδευτικό Εύα Γιάννη Γεωργιάδη και έχουν μια κόρη, τη Λίδα. Το βραβείο, για το οποίο αποφάσισε η συντακτική ομάδα του περιοδικού In Business, απονεμήθηκε στον απερχόμενο Υπουργό Οικονομικών Χάρη Γεωργιάδη για τη συμβολή του στη βελτίωση της κατάστασης της κυπριακής οικονομίας τα 5 τελευταία χρόνια. Ευχαριστώ για την αναγνώριση. Ευχαριστώ την ομάδα του In Business για την εξαιρετική τιμή. Ευχαριστώ εσάς, Πρόεδρε Αναστασιάδη, για την εμπιστοσύνη. Ευχαριστώ την Εύα για την υπομονή. Και να πω πως έχω πίστη. Έχω πίστη στις αστήρευτες δυνατότητες της οικονομίας, της κοινωνίας της χώρας μας. Έχω πίστη στις παραγωγικές μας δυνάμεις. Και είμαι βέβαιος ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε και να οδηγήσουμε την χώρα μας ακόμη πιο μπροστά. Για τη βράβευση στην κατηγορία επιχείρηση, κλήθηκαν στη σκηνή ο πρόεδρος του ΚΟΤ, Άγγελος Λοΐζου,
και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Χριστόφορος Χατζικυπριανού. Οι υποψήφιες εταιρείες στην κατηγορία επιχείρηση είναι Θεμελιοτεχνική, Όμιλος Καραμοντάνη, Allion Vegetables and Fruit Co., Κονέ Elevator Cyprus, Public. Το βραβείο απονεμήθηκε στον Όμιλο Καραμοντάνη. Το παρέλαβε ο Σταύρος Καραμοντάνης, εμπορικός διευθυντής του Ομίλου. Και σίγουρα δεν μπορώ παρά να επίσης να ευχαριστήσω τους δύο αδελφούς που ίδρυσαν την εταιρεία Καραμοντάνη στην Αμόχωστο, τον αείμνηστο Σταύρο και τον Τζέρι, τον Γεράσιμο, τον πατέρα μου, που χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαμε εμείς να συνεχίσουμε το έργο τους. Η λαμπερή βραδιά των In Business Awards έκλεισε με τον πιο λαμπρό τρόπο όταν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης ανέβηκε στη σκηνή για να απονείμει το τιμητικό βραβείο Lifetime Achievement. Το βραβείο απονέμεται κάθε χρόνο σε έναν επιχειρηματία που έχει αφιερώσει τη ζωή του για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της κοινωνίας. Ο Ανδρέας Παπαέλληνας ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία το 1954, εισερχόμενος στην οικογενειακή επιχείρηση Χρή Αλφα Παπαέλληνας και ΣΥΑ, η οποία δραστηριοποιείται με την εμπορία φαρμάκων, καλλυντικών και καταναλωτικών αγαθών. Το 1956 νυφεύεται την Άσο Αναστασιάδου, με την οποία επέκτησε τρία παιδιά, την Κάτια, τη Μαρίνα και τον Χρήστο. Από την αρχή της καριέρας του, επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον τομέα των φαρμακευτικών προϊόντων και οι λόγοι που ο ίδιος αναφέρει είναι ότι απαλύνουν τον ανθρώπινο πόνο και παρατείνουν τη διάρκεια ζωής. Το αυξημένο ενδιαφέρον του για τον κλάδο των φαρμάκων τον οδήγησε στη Βασιλεία της Ελβετίας, όπου εκπαιδεύτηκε για 6 εβδομάδες, αποκομίζοντας πολλές γνώσεις για τα φάρμακα. Το 1963 ιδρύει στην Αθήνα την Παπαέλληνα Ελλάς ως θυγατρική της Κυπριακής εταιρείας με τους ίδιους μετόχους. Τη δεκαετία του 1990 αποχωρεί από την εταιρεία και επικεντρώνεται στην κυπριακή αγορά. Το 1997 καταλήγει σε συμφωνία με τον Γιάννη Χαραλαμπίδη, αναλαμβάνοντας τη διαχείριση της υπεραγοράς Χαραλαμπίδη στην Έγκομη, την οποία στη συνέχεια μετονομάζει σε υπεραγορά ΑΜΕΓΑ. Το γεγονός αυτό αποτέλεσε την αφετηρία για επέκταση στον τομέα του λιανικού εμπορίου τροφίμων, καθώς σήμερα η εταιρεία ΧΑΛΦΑ Παπαέλληνας Εμπορική Limited λειτουργεί 12 υπεραγορές ΑΜΕΓΑ Πακύπρια και αποτελεί την κορυφαία λυσίδα υπεραγορών στην Κύπρο, εργοδοτώντας 1.383 άτομα και έχοντας συνολικό τζίρο 230 εκατομμυρίων ευρώ για το 2017. Βρισκόμενος ακόμα στο πηδάλιο του ομίλου ΧΑΛΦΑ Παπαέλληνας Εμπορική Limited, ο Ανδρέας Παπαέλληνας, δυναμικός και ακούραστος, συνεχίζει το επεκτατικό έργο της εταιρείας, προγραμματίζοντας τη λειτουργία τριών νέων υπεραγορών εντός του 2018. Τιμόμενο πρόσωπο φέτος, ο πρόεδρος του ομίλου Παπαέλληνας, Ανδρέας Παπαέλληνας. Για μένα αποτελεί αναγνώριση 65 χρόνια δουλειάς. Θέλω να ευχαριστήσω όλους σας και να ευχηθώ τον Ιανουάριο του 28 να γιορτάσουν όλοι μαζί τα 20χρονα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάπως έτσι, ολοκληρώθηκε η τελετή βράβευσης των 10ων In Business Awards. Ο θεσμός που επιβραβεύει τις εταιρείες, τις πρακτικές και τους ανθρώπους που έβαλαν στόχο να ξεπεράσουν τον εαυτό τους και τα κατάφεραν, ενισχύοντας το επιχειρηματικό πνεύμα που είχε για άλλη μια χρονιά την τιμητική του σε μια εκδήλωση εξ ολοκλήρου αφιερωμένη στα επιτεύγματά του. Ευχή όλων το 2018 να είναι ένα ακόμα έτος ανάπτυξης για την οικονομία και την επιχειρηματικότητα του τόπου, αλλά και για την κοινωνία γενικότερα.